Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Μεγάλη απώλεια για την Κύπρο και για τον όσον αφορά στον πολιτικό και τον άνθρωπο. Εσείς τον ζήσατε από κοντά. Ναι, βέβαια ήταν ενδιαφέρουσα η πορεία, η παράλληλη πορεία και συνεργασία, διότι όπως γνωστό, ο Νίκος Ρολάνδης άρχισε σαν ιδρυτικό μέλος και στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος, συνέχισε σαν υπουργός στην κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού, του πατέρα μου, και ήταν και στενός του συνεργάτης. Μετά βεβαίως ακολούθησε μια διαφορετική πολιτική πορεία, χώρισαν οι δρόμοι και εγώ περισσότερο τον έχω ζήσει πλέον σαν βουλευτής, είτε σαν συνάδελφος του μέσα στη Βούλη, είτε μετά εκείνος υπουργός και εγώ βουλευτής αντιπολίτευσης. Τι είναι αυτό που θυμάστε, κύριε Κυπριανού, από τον Νίκο Ρολάνδη? Ναι, βεβαίως οι δικές μου εμπειρίες και αναμνήσεις είναι περισσότερο από την περίοδο την δεύτερη που μου πλέον εγώ ενεργώ στην πολιτική. Εκείνο που θυμάμαι πάντα ήταν ήρεμος και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό και ήταν ένα πλεονέκτημα στις συζητήσεις που είχαμε στη Βουλή. Όταν ήταν υπουργός εμπορίου, εγώ κατά κύριο λόγο προείδευα σε Επιτροπής Οικονομικών στη Βουλή, οπότε εκ των πραγμάτων είχαμε συζητήσεις και συνεργασίες. Είχε τις απόψεις του, αλλά τις παρουσίαζε με ένα ήρεμο τρόπο με τα επιχειρήματά του και αυτό θεωρώ ότι είναι θετικό, δημιουργώντας ένα κλίμα είτε μεταξύ συνεργατών είτε ακόμα και μεταξύ πολιτικών αντιπάλων που βοηθούσε στο να βρεθούν κοινές συνισταμένες και να βρεθούν λύσεις. Λειτουργούσε πολλές φορές και ως γέφυρα επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας. Είχε αυτό το, ναι, το ήπιο, το όχι ακραίο, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές, ειδικά σήμερα, βλέπουμε πάρα πολύ να υπάρχει έντονα στην πολιτική και δεν το είχε αυτό, ήταν τα χρόνια εμπειρίας υποθέτω και ο δικός του χαρακτήρας, η ιδιοσυγκρασία του. Και βέβαια από αυτά που θα πρέπει να σημειώσουμε ήταν και να αναγνωρίσουμε, ήταν ο πρώτος που άρχισε τη διαδικασία και έβαλε στο τραπέζι το θέμα του φυσικού αερίου και των πετρελαίων για την Κύπρο εννοώ. Για την υποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και θεωρώ ότι αυτό ήταν η αρχή για να μπορέσουμε αργότερα να προχωρήσουμε. Υπέγραψε, όπως ξέρετε, τη συμφωνία με την Αίγυπτο ο κ. Ρολάνδης, έστω και στο τέλος της θητείας του, που ήταν η πρώτη βασική συμφωνία που είχαμε και δεν μπορούμε να παραλληλήσω και μετά 7 χρόνια μετά υπόγραψα και εγώ τη συμφωνία με το Ισραήλ, πάλι με το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που είναι οι δύο βασικές συμφωνίες στις οποίες κινούμαστε σήμερα. Ναι, πώς θα τον περιγράφατε με τρεις λέξεις? Ήταν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ήταν ήρεμος, ήπιος, είχε τις απόψεις του, αλλά τις παρουσίαζε, δεν λέω ότι είναι τρεις λέξεις αυτό που λέω, αλλά τις παρουσίαζε με τα επιχειρήματά του χωρίς έντονη αντιπαράθεση. Νομίζω με αυτό κέρδιζε και συνεργάτες και αντιπάλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυπριανού. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και από τον κύριο